που βρίσκεται σε κάθε τετραγωνικό της γης, είτε της παραλίας είτε του βουνού μας, είναι γεγονός και αποδεδειγμένο γεγονός ότι απαιτεί την τεκμηρίωση, την ιστορική, για να μπορέσει να αποτελέσει αντικείμενο προβολής, για να μπορέσει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για νέες γενιές, αντικείμενο ελέγχου και αντικείμενο γνώσης. Όταν αυτός ο πλούτος έχει σχέση με τον μοναχισμό, τι καλύτερο από το να γίνει αυτή η τεκμηρίωση μέσα από το βλέμμα της δωρικότητας, μέσα από το βλέμμα της λακωνικής λογικής, της λακωνικής εικόνας, της λακωνικής συμπεριφοράς του ιερέα Παπαγιώλη Πετρή, να δοθεί μέσα από την τζακώνικη παλικαριά που έχει η έκφρασή του, ο βίος του, η παρουσία του και η έντονη προσπάθεια πάντα να τεκμηριώνει ιστορικά με ιδιαίτερα εξαιρετικό επιστημονικό τρόπο κάθε επικείμενο που καταπιάνει. Για μας, όταν βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε και να χαιρετήσουμε τον ίδιο για όλη την προσφορά και κυρίως για αυτό που σήμερα παρουσιάζεται εδώ, καθώς να χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη, για την πρωτοβουλία που πήρε να βοηθήσει την έκδοση αυτού του πονήματος. Σας ευχαριστώ. Και της προϊσταμένης κυρίας Άννας Καρπανιώτου, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της απόψινης εκδήλωσης για την πρόσκληση και να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια στον ερεσιμότατο πατέρα Γιώργο Πετρή για το βιβλίο του, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα επίσημα στο κοινό. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο πατέρας Γιώργος εδώ και χρόνια αναζητά, καταγράφει, μελετά και δημοσιεύει διάφορα θέματα σχετικά με την ιστορία και με τα μνημεία των Βυζαντινών και με τα Βυζαντινών χρόνων της Κοινωνίας. Με το βιβλίο του «Τα ασκητήρια της Κοινωνίας», που είναι ο καρπός μιας πολυετούς και επίπονης έρευνας, ξεδιπλώνεται μπροστά μας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μνημιακό απόθεμα του ορθόδοξου μοναχισμού, αυτό του ασκητικού βίου. Ο ασκητισμός, μια βασική μορφή του Βυζαντινού μοναχισμού, εξαπλώνεται στην Πελοπόννησο κατά τη μέσο Βυζαντινή εποχή και επιβιώνει, όπως μαθαίνουμε από την έρευνά του, σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τον 19ο ή τον 20ο αιώνα. Τα υλικά κατάλοιπα του ασκητισμού είναι πολύ λιγότερο γνωστά από αυτά του κοινοβιακού μοναχισμού. Τα λιτά αυτά καταλήμματα εκείνων των μοναχών που απομονώνονταν και επιδίδονταν σε αυστηρές μορφές της άσκησης, οι σπηλαιώδες αυτές κοιλότητες κατακόρυφων βράχων, έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν από την αρχαιολογική έρευνα σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, αλλά στην Αρκαδία και ιδιαίτερα στο ανατολικό της μέρος, στην Κοινωρία, είχαν καταγραφεί μόνο ελάχιστες θέσεις. Η αγάπη του για την Κοινωρία, από την οποία κατάγεται, θα έπαιξαν επίσης τον ρόλο τους. Ως φορέας που μεριμνά για την πολιτιστική κληρονομιά, χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την έκδοση αυτού του βιβλίου, καθώς αλλάζει την κατάσταση της έρευνας και εμπλουτίζει σημαντικά τη μνημιακή τοπογραφία και τον αρχαιολογικό χάρτη της Κοινωνίας με νέα δεδομένα. Θα θέλαμε να επισημάνουμε επίσης ότι με το βιβλίο αυτό γίνεται φανερή η ουσιαστική σημασία της καταγραφής υλικών καταλήπων και μνημείων και ιδίως αυτών των απλών και σχεδόν αοράτων. Η διαδικασία της αρχαιολογικής καταγραφής μνημείων είναι η αρχή αναφοράς που θα τη βοηθήσει στο έργο της σχετικά με την υπογραφή και την προστασία των μνημείων. Κλείνοντας, σημειώνουμε ότι τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία του νομού Αρκαδίας αποτελούν και για μας μία νέα πρόκληση, διότι έχουν ενταχθεί στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας μόλις το 2014, λόγω αλλαγής του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Ευχόμαστε λοιπόν το βιβλίο αυτό να έχει την ανταπόκριση που το αξίζει και ελπίζουμε ο συγγραφέας να συνεχίζει τις έρευνές του, στις οποίες η αρχαιολογική υπηρεσία με μεγάλη της χαρά θα του στέκεται αρρωγός. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.